Είναι πέμπτη μεσημέρι και το Fight Sports πάει στη ζύγη στο FFC. Φύγαμε. Πώς την έκανε και από Πάτρα και Κιμωνά, λες θα γίνει καμία μανούρα σήμερα? Μακάρι, ποιος να την κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός λέω, κάνει μια πρόβλεψη, είσαι ειδικός αυτά. Στο παλαιολόγο στη Μαράν βλέπω σκληρό stand-down, αν έχουν έρθει, δεν ξέρω τι ακόμα. Έχουν έρθει, αλλά δεν νομίζω ότι γενικά θα γίνει. Δεν θα γίνει εκεί τίποτα. Δεν έχει... Στο αγώνας εγώ πιστεύω θα είναι πολύ καλός. Μια θα δούμε πολύ ωραίο θέαμα. Του Ρόμπιν με τον Καϊλίδη. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ναι. Αυτό είναι όπως το στο vlog μας. Τι να κάνω, παιδιά, και εμείς εδώ. Ζαμπίδης ή Ρόμπιν? Όχι, μεγάλη ερώτηση. Γιατί λένε ότι μοιάζουνε, αλλά σε άλλες εποχές, έτσι, πριν 10 χρόνια ο Ζαμπίδης και σήμερα ο Ρόμπιν. Να απαντήσει ο κόσμος, παρακαλώ, και μετά θα πούμε τη γνώμη μας στο ραδιόφωνο. Because following the press conference immediately, we will have the fighters rule meeting. I'm very well prepared. I prepared like the last 2 months with the Black Zillion in America, one of the best teams in America, so I'm prepared for anything. Δεν έπεσε τελικά αυτό που περίμενε στο Τσαμπουκάς. Ψαρωτικός ο Ρόμπιν Βαν Νοσμάλεν. Όπως σου είπα και off the record, δεν τσακωνόμουν ποτέ μαζί του. Τη δήλωση στην κάμερα. No comment, please, no comment. Έλα, πες αυτό που είδες, πες. No comment, please. Τα λέμε αύριο. Το πρόβλημα με αυτό το γήπεδο είναι ότι είναι από έξω, είναι πάρα πολύ σκοτεινό και με το Village δίπλα και όλα τα άλλα τα φωτεινά δεν το βλέπεις αν δεν ξέρεις που έρχεσαι.
Μόλις τελειώσαμε το FFC 22, είμαστε πίσω στα αποδυτήρια. Στα γρήγορα, πώς φάνηκε η διοργάνωση? Πάρα πολύ καλή διοργάνωση, από τις καλύτερες που έχω δει στην Ελλάδα και από πλευράς θεάματος και από πλευράς οργάνωσης. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω μαζεύανε τα γυαλιά οι Κροάτες στο οργανωτικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, πολύ καλοί αγώνες, νοκάουτ, δεν βαρεθήκαμε ούτε λεπτό. Το κερασάκι στην τούρτα έλειψε, να κέρδιζε ο Αθηνόδωρος, δεν πειράζει όμως. Είδαμε ωραία τελειώματα από μελέτη, εκπληκτικός. Είδαμε ωραίο τελείωμα και από Παλαιολόγο και από Παπαδημητρίου. Αυτά τα τρία μάτια ήταν. Ξεχώρισε ένα, ο Μελέτης. Ο Μελέτης, γιατί ήταν το πιο εντυπωσιακό νοκάουτ της βραδιάς. Ανησύχησα για την σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου, για το αν θα συνέλθει. Εκπληκτικός ο Μελέτης και νομίζω ότι μπορούμε να βαφτίσουμε το δεξί overhand knockout ως κακουμπάβα. Και αν λέμε έφαγε ένα κακουμπάβα, έφαγε ένα κακουμπάβα κτλ. Το κεφάλι του αντιπάλου πραγματικά έφτασε στην πλάτη. Δηλαδή έβλεπα συνέχεια το replay και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θέλω τεχνική ανάλυση. Για το τι έγινε και δεν το πήρε ο Μιχαηλίδης στον πρώτο γύρο που το πίστεψα πολύ, το πίστεψε και εσύ φαντάζομαι. Είχε... Καλά, το πίστεψα γιατί ήμασταν και εντάξει, ήμασταν μαζί στην προετοιμασία, ο Τόνι, ο Αλέξης, εγώ, όλα τα παιδιά Diamond Camp, εντάξει, ήταν τόσο κοντά στον πρώτο γύρο. Τα takedowns του ήταν ωραία, η λίγο δράση παραπάνω νομίζω ήθελε από την πάνω, από το top position, δηλαδή να έχει περισσότερους αγκώνους, περισσότερα χτυπήματα. Και από εκεί και πέρα νομίζω εντάξει, ο Ρουσμάνεν έχει πολύ δυνατά χέρια, το απέδειξε αυτό πέντε. Δηλαδή δεν πρέπει να φας ούτε μία μπουνιά από τον Ρουσμάνεν. Οι στιγμές που έσκυβε να τον πιάσει ο Αθηνόδωρος έβγαζε τα uppercut εκεί. Εκεί uppercut είχε περάσει, σε κάποια φάση είχε περάσει και τα δύο και τα double under από κάτω και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει. Εμπόδιζε τον Αθηνόδωρο να ολοκληρώσει και τα takedowns του και κατευθείαν μετά όπλιζε και έρθει.